Είμαι εδώ γιατί απέναντί μου βρίσκεται η αρετή λύση. Είναι η αγαπημένη μας ώρα της εβδομάδας, κορίτσια και αγόρια μου. Και σήμερα, Αρετούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ωραία που είσαι ντυμένη. Αυτό το puffer, puffer λέγεται. Puffer, ακριβώς. Μπουφάν puffer που είναι πολύ τάση. Μπουφάν puffer, ναι, να μας κρατάει τώρα ζεστές που είναι κιόλας και επίκαιρο. Έτσι. Είναι ζεστό. Έχει κρυώσει ο καιρός, είναι πάρα πολύ. Είναι και για σκι. Είναι και για σκι. Είναι και για σκι και είναι και για την καθημερινότητα. Για να πάμε για έναν καφέ, να πάμε στις εξορμήσεις μας. Να είμαστε και super cool και elegant. Τα έχουμε πάρει τώρα εμείς, αλλά ο καιρός, επειδή μια κάνει κρύο, μια κάνει ζέστη. Ακριβώς. Λέμε πότε θα τα βάλουμε, θέλουμε ακριβώς. Να τα βάλουμε. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φορέσουμε τα puffer, να φορέσουμε τα χοντρά μας τα μπουφάν. Είναι ένα βασικό στοιχείο στην ντουλάπα μας και θα πρέπει γενικά να τα φοράμε, ρε παιδί μου, super elegant, cool και να είμαστε. Σούπερ μοντέρνες. Ποια μπουφάν λοιπόν, για να το πούμε και να συνεννοούμαστε έτσι που λέγω ότι τα λέμε τώρα πάφερ εμείς, είναι στη μόδα και πώς μπορούμε να τα βάλουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, πάρα πολλοί σχεδιαστές έχουν επιλέξει τα πάφερ σε διαφορετικά σχέδια ώστε να συγχρονίσουν την εικόνα μιας γυναίκας. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα τα γυλαίκα, τα οποία είναι και αυτό πολύ μια ενερχόμενη τάση που υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια, τα οποία είναι είτε ελαφριά, είτε λίγο πιο φουσκωτά, είτε με patterns, είτε έχουν πάνω διάφορα σχέδια, μπαντάνα, τζιν, όπως επίσης, τα οποία είναι μεταλλικά, τα οποία είναι γυαλιστερά, τα οποία είναι σε διάφορες εκδοχές, μήκη επίσης, κοντά, και μακριά. Έχουν βγει και μέχρι τον αστράγαλο, πολύ μακριά, δηλαδή ακριβώς. Ξυπνάς από τη ζετασία του κρεβατιού. Ακριβώς. Και να έρθεις στη δουλειά, βάζεις το puffer, γεια σας από μέσα, δεν σε νοιάζει. Το έχεις ήδη φορεμένο. Δες, σαν αυτό. Ναι, σαν αυτό. Αυτό π.χ. αυτό ήθελα να πω. Αν και είναι puffer και είναι φουσκωτό, μπορεί να φορεθεί κατά τη διάρκεια του βραδιού. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε για μια εμφάνισή μας έξω για ένα βραδινό φαγητό, σε ένα event, σε μια εκδήλωση. Ναι, γιατί είναι πολύ μόδα. Ναι, είναι και πολύ μόδα και είναι και elegant και chic. Τι ποιότητα παίζει ρόλο, δηλαδή θέλει να είναι σατένα απ' έξω, σαν αυτό που είναι λίγο. Σαν αυτό, τι το λες τώρα. Είναι το, αυτό είναι το γυαλιστερό του τύπου. Γυαλιστερό. Ναι, το βισκόζ, αυτό το. Το μεικτό το υφασμά. Δεν είναι δερματίνη, ναι. Ούτε βινίλ, δεν είναι ένα περίεργο όχι, όχι, πράγμα. Δεν είναι ούτε βινίλ, ούτε δερματίνη. Δεν είναι βαγιά βινίλ που σκέφτεσαι βινίλια. Ναι. Παραπέμπει όμως λίγο σε αυτό. Ναι, κάπως φέρνει, αλλά δεν είναι. Χρώματα τα πάντα. Χρώματα τα πάντα. Απλά όταν επιλέγουμε χρώμα, να κοιτάξουμε να δούμε να μην είμαστε να έχουμε πάρα πολλές επιλογές χρωμάτων. Γιατί τα πολλά τα χρώματα, αν φορέσουμε κόκκινο, αν φορέσουμε μπλε, αν φορέσουμε πράσινο, παραπέμπουν σε παιδικά ρούχα. Δηλαδή ναι. Αυτό να προσέξουμε. Να έχουμε τη βάση μας μαύρη, να την έχουμε σε nude χρώματα ή σε λευκές αποχρώσεις, ακόμη σε ένα τζιν. Και μετά μπορούμε να επιλέξουμε έναν τόνο χρώματος. Σωστό. Δηλαδή, ναι. Αν θέλεις να βάλεις ένα μπέζ. Ελαφρύ, ροζ, άσπρο. Καλό είναι από μέσα να το διατηρήσεις όλο ακριβώς. Το υπόλοιπο σε νούντα αποχρώσεις. Να υπάρχει μια αρμονία. Αυτό. Και κοντά, πολύ κοντά, ρε. Και κοντά. Τα κροπ, τα κομμένα τα τζάκετ, τα οποία αναδεικνύουν τη σιλουέτα μιας γυναίκας. Εσύ, π.χ., θα μπορούσες να το στηρίξεις πάρα πολύ έντονα. Π.χ., ένας τύπος γυναίκας σαν και σένα. Και επίσης και άλλες κοπέλες θα μπορούσαν να το φορέσουν μαζί με puffer boots, με κάτι στενό από κάτω, με μια ολόσωμη φόρμα, με ένα τζιν ή με ψηλά και να φορέσεις το puffer από κάτω το κομμένο, από πάνω, συγγνώμη. Και έτσι μπορείς να δείξεις ένα μοντέρνο φρέσκο look. Και καθημερινό στυλάτο. Και καθημερινό στυλάτο και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Αχ, μου αρέσει. Και η μπότα, ή την αλλάζω. Και η μπότα. Και την αλλάζεις και μπορείς να φορέσεις και ένα ψηλό, μια γόβα. Πάντως, αν πάτε κάνει σε κανένα χωριό, κανένα χειμερινό προορισμό, τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, ναι. Αυτό νομίζω που περιέγραψες μόλις τώρα είναι η κατάλληλη ενδυμασία. Είναι η κατάλληλη ενδυμασία. Αρκεί να ντυθούμε και ζεστά από κάτω, έτσι. Βέβαια. Να μην πάθουμε καμία. Κορίτσι μου, όμορφο, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω την άλλη εβδομάδα που θα έρθει να μπούμε σιγά-σιγά σε πιο γιορτινού ρυθμού. Ακριβώς. Να δούμε τι θα βάλουμε Χριστούγεννα πρωτοχρονιά φέτος. Ακριβώς. Θα δείξουμε τέλεια πράγματα και σε προσιτές τιμές για όλες τις γυναίκες. Και στα μήκη και στα παντόλα. Αυτό, σε τέλεια. Ευχαριστώ. Μεγάλο φιλί.